Την ίδια ώρα, βέβαια, την ίδια ώρα, στοιχεία τα οποία προκαλούν προβληματισμό. Κάποια δεδομένα. Το 70% πολιτών που προχωρούν σε PCR τεστ στη Θεσσαλονίκη είναι θετικοί στον κορονοϊό. Την ίδια στιγμή, βάλια πάνω από 500 τα θετικά rapid τεστ. Στην Κρήτη, πάνω από 500 ακριβώς μόνο από τη χθεσινή ημέρα. Και μπορούμε να δούμε άλλωστε και τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει αναφορικά με τα θετικά rapid test και σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και σε επίπεδο Κρήτης. Πανελλαδικά λοιπόν έχουμε 4.947 θετικά rapid test από 65 περιφερειακές ενότητες της χώρας, θα πρέπει να σου πω, σε 121 σημεία που έγιναν δωρεάν δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Σε σύνολο 39.669 rapid test. Άρα λοιπόν το ποσοστό φτάνει στο 12,47%. Ναι. Σημαντικό ποσοστό μόνο από τα rapid test. Βλέπουμε και πόσοι άνδρες από τα 4.947 θετικά rapid test είναι θετικοί και πόσοι είναι γυναίκες. 2.284 άνδρες, 2.663 γυναίκες και Νίκο, αρκετά μικρός ο μέσος όρος ηλικίας των θετικών κρουσμάτων, 33,4 έτη. Και πάμε εντάχει λοιπόν να δούμε και την εικόνα της Κρήτης. Όπως βλέπουμε, 544 θετικά rapid test μόλις σε μία ημέρα. Από τα κέντρα του ΕΟΔΗ που έχει βάλει σε συγκεκριμένα σημεία, 225 λοιπόν είναι τα θετικά για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σε σύνολο 1.635 που διενεργήθηκαν. Είτε μιλάμε, ας πούμε, για παράδειγμα στην Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Εκατερίνης, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Και στα Χανιά, σημαντικό ποσοστό, 202 τα θετικά σε σύνολο 737 rapid test. Στο Ρέθυμνο, 85 τα θετικά σε σύνολο 445 rapid test που διενεργήθηκαν χθες. Και στο Λασίθι, 32 τα θετικά σε σύνολο 370 rapid test. Χθες μιλήσαμε και συνδεθήκαμε και πήγαμε στα Χανιά και μιλήσαμε με εκπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων. Σήμερα θα πάμε στο Ρέθυμνο, καθώς ουρές σχηματίζονται έξω από τα φαρμακεία για ένα rapid test, το αδιαχώρητο, εκτός βέβαια φαρμακείων. Και θέλω να μιλήσω με την κυρία Ευρυδίκη Ψυχαράκη, αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνης, την οποία θέλω να την καλησπερίσω και να της ευχηθώ και χρόνια πολλά. Κυρία Ψυχαράκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Βέβαια, το ίδιο σκηνικό φαντάζομαι με τα Χανιά και στο Ρέθυμνο, με ανθρώπους να ζητούν να προμηθευτούν ένα rapid test. Σωστά? Ακριβώς έτσι. Είτε να παραλάβουν κάποιο rapid test για να το κάνουν μόνοι τους, είτε να διενεργήσουν rapid test στο χώρο του φαρμακείου. Θέλω να σας ρωτήσω, καταγράφονται κρούσματα και στις τάξεις συναδέλφων σας? Ναι, βεβαίως. Έχουμε ήδη φαρμακεία τα οποία έχουν κλείσει, διότι νόσησαν οι συνάδελφοι. Έχουν κλείσει. Αναφορικά με ελλείψεις σε rapid test ή σε μάσκες, καταγράφονται σε επίπεδο Ρεθύμνου? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ομαλή τροφοδοσία. Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ζήτηση των τελευταίων ημερών είναι αυξημένη, οπότε πρόσχερα μπορεί σε κάποιο φαρμακείο το υπόλοιπό του να εξαντληθεί, αλλά η ανατροφοδότηση είναι σχετικά σύντομη. Είναι σύντομη. Δεν έχουμε δηλαδή θέμα στο να μηδενίσουμε ή να μείνουμε για μέρες χωρίς υλικά για να δουλέψουμε. Μάλιστα. Κυρία Ψυχαράκη, να πάρω εγώ πάσα από τον Νίκο σε αυτό που σας ρώτησα αναφορικά με τους συναδέλφους σας που έχουν νοσήσει. Σημαίνει τι αυτό, ότι έχουμε φαρμακεία δηλαδή στο Ρέθυμνο που έχουν κατεβάσει ρολά λόγω της ασθένειας των φαρμακοποιών και δεν μπορεί κατ' επέκταση να εξυπηρετηθεί ο κόσμος? Κοιτάξτε να δείτε, για την πολύ πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, την πολύ πιεστική που υπήρξε των τελευταίων ημερών, δεν φταίνε τα δύο φαρμακεία που έκλεισαν. Έτσι, φταίει η συνθήκη του ότι εν μέσω γιορτών και στο διάστημα όπου είχαν οριστεί φαρμακεία υπηρεσίας, όπως και στους υπόλοιπους νομούς πανελλαδικά για εφημερία και διανυκτέρευση, η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί φαίνεται από τα νούμερα πώς αποδεικνύεται η θετικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ρεθύμνου, μη τι άλλο, τον έχουμε υπολογίσει μεταξύ μας στα φαρμακεία ότι αγγίζει περίπου το 30%. Για να σας δώσω να καταλάβετε, για κάθε ένα στους τρεις σχεδόν είναι θετικός από αυτούς που έρχονται στα φαρμακεία για να κάνουν rapid test. Οι συνάδελφοι, ακριβώς λόγω του ότι εκτέθηκαν και αυτοί στον ιό, νόσησαν, οπότε επέλεξαν να κλείσουν το φαρμακείο τους προκειμένου να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας και να μην προκύψει, να μην συνεχίσει τη μετάδοση. Αναφορικά με το πλαφόν στα PCR, 47 ευρώ νομίζω η ανώτατη τιμή. Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Ψυχαράκη. Κοιτάξτε να δείτε, τι σχόλιο να κάνουμε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε εκ των υστέρων, να τα μαζέψουμε λίγο.
Είναι ένα μέτρο το οποίο αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να σηκώσουν όλο αυτό τον όγκο επισκεψιμότητα, σε επίπεδο ιδιωτικό διαχειρίζεστηκαν, φαντάζομαι, με αυτόν τον τρόπο την ανώτατη τιμή για το PCR. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Μάλιστα. Μάλιστα. Προκειμένου να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση των πολιτών. Κύριε... Αυτό θα έπρεπε να γίνεται, ναι, με διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα. Κύριε Ψυχαράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.